Χαίρετε. Φίλοι και φίλες, γεια σας. Από την Ιαπωνία, Κίνα, δεν ξέρω πού είμαστε. Κάπου είμαστε, παντζόν είμαστε εδώ. Η Ιαπωνία, λοιπόν. Η πίδρος μας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Stop. Πριν πάμε στον κόσμο. Μάλιστα. Πάμε στα βραβευμένα ορεινά κοτόπουλα. Καρτούλα, ευχαριστώ. Τέλεια. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, οι κοτούλες, λοιπόν, μπορεί να έχουν δύο μορφές. Να είναι οι κανονικές του σπιτιού, αλλά και αυτές που τις αρέσει έξω να τρώνε. Σωστά. Σωστά. Για αυτές, λοιπόν, που είναι έξω, καρδιά, εμείς τις δίνουμε και ένα βραβείο. Η Πίνδος δίνει ένα ωραίο βραβείο. Λοιπόν, εμείς δεν θα βάλουμε τώρα αυτή που τρώει έξω καρδιά. Θα βάλουμε την άλλη που είναι την απλή καρδιά. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, βραβευμένα τα κοτόπουλά μας, βραβευμένες οι στέγες μας και φυσικά εδώ επιστρέφουμε στο στούντιο με αυτό. Εδώ, λοιπόν, έχουμε τη συνταγή. Θα σας έχουμε και άλλες συνταγές. Απλά αυτή η συνταγή εδώ πέρα που έχουμε μας μεταφέρει στην Ιαπωνία. Λοιπόν, παραδίδω τα ηνία στο σεφ. Ξεκινήστε, παρακαλώ. Λοιπόν, γεια σας. Λοιπόν, για τη σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε δύο στήθια κοτόπουλο, τα οποία λοιπόν, θα μαριναρούμε και τα βάλουμε στο ψυγείο. Αλλά λόγω χρόνου εμείς τα έχουμε μαριναρεί, θα τα βγάλουμε από το ψυγείο και θα σας δείξω μετά πώς γίνεται η μαρινάδα. Λοιπόν. Κάρτα υλικών, παρακαλώ. Είμαι γρήγορη, έτσι. Ναι. Φέρε μας λίγο τα κοτόπουλα. Δύο κομμάτια. Πες τα υλικά τότε. Φέρε δύο μας κομμάτια στήθος κοτόπουλο με την πέτσα. Δύο κουταλιές της σούπας λευκό κρασί. Μία κουταλιά της σούπας ξύδι, μία συν μία κουταλιά της σούπας σισαμέλαιο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να καρτούλα. Να περιμένουμε, δεν έχω παράπονο προς Θεού, ότι δεν γίνονται όλοι τόσο γρήγορα. Για το τεριγιάκι, δύο κουταλιές της σούπας σόγια, δύο κουταλιές της σούπας νερό, μία κουταλιά της σούπας λευκό κρασί, μία κουταλιά γλυκού ξύδι, δύο κουταλιές της σούπας ξύδι μυρίν. Μία κουταλιά της σούπας, είναι μακρύ αδελφή, όπως συγχωρέστε με, μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη μαύρη, μισό κρεμμύδι τριμμένο με τους χυμούς του, ένα κομμάτι τζίντζερ φρέσκο τριμμένο δεύτερη μέρα σήμερα, ένα κρεμμυδάκι φρέσκο ψιλοκομμένο και μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη, διογένεια αφιερωμένη σκελίδα στο σκόρδο για σένα. Ακριβώς. Που είσαι μακριά σήμερα. Αυτά. Ξεκινάμε. Τα είπαμε σωστά. Λοιπόν, παίρνουμε το σισαμέλαιό μας. Ναι. Πόσο μας λέει? Ναι, μισό. Δεν είναι. Μισό. Σισαμέλαιο είπες, έτσι. Ακριβώς. Μία κουταλιά γιατί. Ωραία. Μία κουταλιά της σούπας σισαμέλαιο. Ακριβώς. Σισαμέλαιο. Μάλιστα. Και τι κάνουμε, το περνάμε. Λοιπόν, έχω βγάλει εγώ τα κοτόπουλα. Πού είναι η πετσούλα από πάνω? Τα έχω μαρινάρει. Πού είναι η πετσούλα από πάνω? Πού είναι η πετσούλα? Πού είναι? Εγώ τα είπα στον κόσμο ότι έχει πετσούλα. Πού πήγε? Θα το βγάλω μετά την πετσούλα. Μου αφήσε, μου πήρε, κάποιος πήρε την πετσούλα, δεν ξέρω τι έγινε. Απλώς λοιπόν, εγώ έφερα πάνω την πετσούλα, να ξέρεις. Την πετσούλα να φάμε. Λοιπόν. Δεν έχω λόγια. Είναι μαριναρισμένα. Μαριναρισμένα, τα έχω μαρινάρει. Ναι. Έχω βάλει τη μαρινάδα, θα σας δείξω πώς για τη μαρινάδα σε λίγο και θα την κάνουμε σατσούλα. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν. Τζίντζερ. Μάλιστα. Το τζίντζερ είναι σε εκείνες τις χώρες πολύ λοιπόν ευρύ. Το χρησιμοποιούν σε όλες τις συνταγές. Κατεβάζουμε λίγο τη φωτιά μας τώρα. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι μετά την επιτυχία του χθεσινού κέικ, ήταν το οποίο έχει φαγωθεί όλο, έχει μείνει λοιπόν ένα κομμάτι. Είναι για μένα, δηλαδή. Βάζουμε και ξυδάκι εδώ πέρα μέσα τώρα. Και ξύδι. Ωραία. Ξύδι. Δυνατή φωτιά. Όχι, το κατέβασα. Εσύ έσαι να το κάνω πρώτα για να το. Α, λίγο να πάρει. Να πάρει χρώμα, ναι. Ακριβώς. Και θα σβήσουμε σε λίγο με κρασάκι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα εμείς να κάνουμε τη μαρινάδα μας. Λοιπόν, μάλιστα. Ξεκινάμε, θέλουμε για ακόμα πάμε ένα τηγανάκι. Ναι. Λοιπόν. Τώρα θα σας δείξουμε πώς θα βάλετε. Ακριβώς. Όλα τα υλικά για να το βάλετε να μείνει για τρεις ώρες. Πόσο μου είπες? Για τρεις ώρες το φούρνο, το οποίο ώρες, θα το κάνουμε σε τσούλα μετά και το βάλουμε μέσα. Πριν κάνετε τη διαδικασία ακριβώς που βάλαμε στο τηγάνι. Γιατί πρέπει να μείνει, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε. Το τηγανάκι μας εδώ πέρα, τα φιλέτα κοτόπουλα θέλουν από 3 λεπτά από την κάθε πλευρά. Εντάξει, έχω τόσο κατεβάσει. Μάλιστα. Ναι, θα. Λίγο, δεν θέλουν πάρα πολύ. Καλά, φιλέτα κοτόπουλα είναι, εντάξει, okay, τώρα, ό,τι και να είναι. Εντάξει. Ναι, σωστά. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα εδώ. Βασικά το κρασί. Μου σου βολάει. Κατευθείαν έρχεται, πω. Ωραία. Και λοιπόν, τι κάνουμε? Ξεκινάμε. Τα μου λες εσύ να σου δίνω σόγια. Σόγια. Λίγο θέλει, θα βάλουμε λίγο ακόμα γιατί. Μάλιστα. Δώσε μου σόγια λίγο. Που είναι, από εδώ. Ωραία. Όχι, συγγνώμη, όχι σόγια. Σισαμέλαιο. Σισαμέλαιο, εντάξει. Δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν. Είναι το μοναδικό λάδι που χρησιμοποιώ μου ούτως ή άλλως. Λίγο να πάρει. Ωραία. Και ξεκινάμε. Τι να σου δίνω εγώ? Εγώ θα σου δίνω. Θα μου διαβάσει, θα μου δίνει. Θα σου διαβάσω και θα σου δίνω. Λοιπόν, λευκό κρασί το βάλαμε. Όχι. Λοιπόν, λευκό. Ξεκινάμε. Δύο κουταλιές της σούπας λευκό κρασί. Έχουμε λευκό κρασάκι. Θα διαβάζω κιόλας από εδώ, είναι καλύτερο. Ναι. Μία κουταλιά της σούπας ξύδι.
Ξυδάκι μας. Ωραία. Εσύ θα πηγαίνεις λίγο προς τα εκεί και θα το έδελες εμένα να σταλίνω. Ναι, ωραία. Το, την κεντρική μας από εδώ, ωραία. Πάμε. Μία σημεία κουταλιά σισαμέλαιο το έχουμε βάλει. Okay. Α, είναι η δεύτερη κουταλιά του σισαμέλαιο. Εδώ είμαστε. Σισαμέλαιο. Εδώ είμαστε στο, ναι, βαλσάμικο. Όχι, σισαμέλαιο. Σισαμέλαιο. Σισαμέλαιο έβαλα, σου λέω. Ωραία. Τώρα πάμε. Σόγια, νερό. Σόγια έβαλα το σόγια. Ωραία. Νερό. Νεράκι. Λευκό κρασί το βάλαμε. Ξύδι το βάλαμε. Ξύδι μυρίν. Είναι πιο. Το βάλαμε. Για μισό, μισό, μισό. Αυτό είναι το ξύδι που γίνεται από ρύζι. Από ρύζι. Πάει και ακριβώς. Έχει μια άλλη. Ναι, έχει μια άλλη. Αυτό κάνει διαφορά, πιστεύω. Ναι, βέβαια. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι αυτό αλλάζει. Λοιπόν. Όντως έχει διαφορετική. Λοιπόν, μαύρη ζάχαρη. Μια κουταλιά της σούπας μαύρη ζάχαρη. Κρεμμυδάκι τριμμένο με τους χυμούς του. Έχουμε το κρασάκι μας μέσα τώρα εδώ πέρα. Ναι. Εντάξει, εδώ είναι η ποσότητα στην οποία έχουμε αφήσει λίγο με το νεράκι το κρεμμύδι όπως είναι. Ακριβώς. Τώρα το ανεβάζουμε λίγο εδώ πέρα τη φωτιά μας λίγο. Εντάξει. Ωραία. Συνεχίζουμε. Βάζουμε το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι και τα ζουμιά του μέσα όλα. Ένα κομματάκι ginger, φρέσκο τριμμένο. Ginger. Ginger είμαστε από εδώ. Ωραία, το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Και μισό, ένα κρεμμυδάκι φρέσκο ψιλοκομμένο και μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη. Το σκόρδο για αγάπη του Διογέννη. Ρίχνω και το σκόρδο. Το σκόρδο όταν μαγειρεύεται, να ξέρεις, δεν μυρίζει πάρα πολύ, εντάξει. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι δεν μυρίζει, εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ. Μερικές... Το ομό είναι λίγο ακριβώς. Που... Οπότε αυτά τα αφήνεις και παίρνουν όλα μια βράση λίγο. Αυτό τώρα θα βράσει εδώ πέρα που θα βράσει, θα το δυναμώσουμε λίγο για να βράσει. Θα καραμελώσει και θα είναι έτοιμη η σάλτσα μας, αυτό που χρειαζόμαστε. Ωραία, οπότε ρίχνουμε ομό το κοτόπουλο μέσα και το αφήνουμε εκεί. Αυτή τη σάλτσα μετά θα τη χρησιμοποιήσουμε για να αυτή κάνουμε σάλτσα το φαγητό. Στο... Ακριβώς, αυτή μάλιστα. Είναι η σάλτσα μας. Οπότε το αφήνουμε και μετά το ρίχνετε κιόλας κατευθείαν και το ένα κάνει το άλλο. Ακριβώς. Ωραία. Απλώς τώρα περιμένουμε για να. Τώρα περιμένουμε να γίνει η σάλτσα μας. Να γίνει η σάλτσα και το κοτοπουλάκι μας. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο, Δημήτρη, να δούμε την κάρτα με τα δώρα μας από το. Πού μπορεί να στέλνει ο καθένας. Λοιπόν, στο ίδιο SMS, στο SMS που αφορά, γράφεται μαζί κενό το ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54045, ένας υπερτυχερός θα κερδίσει μία συλλογή για την κουζίνα του από τα καταστήματα IKEA, αλλά όποιος στείλει στο ίδιο μήνυμα μπαίνει ταυτόχρονα στην κλήρωση για ένα μεγάλο καλάθι από κοτόπουλα πίνδος, τα οποία σίγουρα θα σας καλύψουν για ένα μήνα. Γιατί το στούντιο Wellness Ευεξία για περιποίηση προσώπου, για τα Nova Med για αποτρίχωση, το καλαθάκι μας με τα αυγά, που δεν το ξεχνώ ποτέ, και φυσικά έχουμε από το χειροτέχνημα παγάκι και σε λίγο καιρό θα έχουμε και τα χαρτικά σας για το σπίτι σας. Και έρχονται κι άλλα. Σας το υπόσχομαι, μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει πάρα πολλά δώρα. Λοιπόν, επειδή χτες έκανα και ένα μικρό απολογισμό από τα κοτόπουλα πίνδου. Αχ, ξεντονίστηκε! Το κρασί δεν ξέρει τι κάνει. Το κρασί αχ, δεν θέλει σήμερα. Η Ιαπωνία δεν θέλει σήμερα. Η Ιαπωνία δεν θέλει. Λοιπόν, τα ρίχνουμε τώρα όλα μαζί. Αφού καραμελώσει λίγο. Θα αφήσουμε τη λέξη να μείνει μέσα στην καστρόλα 6 λεπτά, θα γίνει και δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα μαγειρευτεί εκεί. Ακριβώς. Ωραία, μάλιστα. Πολύ ωραία, τα ρίχνουμε όλα μαζί. Με τι συνδυάζουμε, με ριζάκι θα το παρουσιάσουμε. Με ριζί θα το παρουσιάσουμε εμεί. Μπορούμε εναλλακτική. Εντάξει, τώρα το ρύζι ταιριάζει με όλα, οπότε ό,τι και να βάλουμε δεν θα αλλάξει. Λοιπόν, να πω εγώ, Δημήτρη, μπράβο, μία ακόμα φορά αγόρι μου. Λοιπόν, δύο κομμάτια στήθος κοτόπουλου με την πέτσα και όχι χωρίς πέτσα, κυρία μου. Δύο κουταλιές της σούπας λευκό κρασί. Μία κουταλιά της σούπας ξύδι. Μία συν μία κουταλιά της σούπας σισαμέλαιο. Για το τεριγιάκι, δύο κουταλιές της σούπας σόγια. Δύο κουταλιές της σούπας νερό, μία κουταλιά της σούπας λευκό κρασί, μία κουταλιά του γλυκού ξύδι, δύο κουταλιές της σούπας ξύδι μυρίν. Θα το βρείτε στο εμπόριο. Μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη μαύρη, μισό κρεμμύδι τριμμένο, το οποίο θα το κρατήσετε με τους χυμούς του. Πάστα, νέστη, δεν πειράζει, όλα πληρωμένα είναι. Ένα κομμάτι ginger τριμμένο. Συγχωρέστε με, είναι μακριά, δεν βλέπω. Ένα κρεμμυδάκι φρέσκο ψιλοκομμένο και μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη. Και ταραμ, τατάμ, του. Έτοιμο το φαγητό μας. Ταχύτητά μου σε εκπλήσει. Με εκπλήσεις. Λοιπόν, εντυπωσιάζεις. Δεν βλέπεις τόσο δυνατή φωτιά. Τελείωσε, έγινε. Τι θα σου κάνει. Νομίζω έχει δέσει και η σαλτσούλα μας. Έχει δέσει πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, να με βοηθήσει τώρα, να σου κολλάει. Λοιπόν, το κρασί γενικώς και το. Κάνει διαφορά. Και αυτά κάνει διαφορά. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε τώρα να το στήσουμε. Να το στήσουμε. Έχουμε ένα καραμελιζάκι, όπως μας το είπανε. Λοιπόν. Α, σήμερα δεν έχουμε σχέδιο στο ριζάκι, γιατί. Μου το απαγορέψανε. Ποιος το απαγορέψε? Να το δείρω, ποιος, λοιπόν. Ποιος. Η πετσούλα μου, εντάξει, πετσούλα. Ναι, ευτυχώς. Ναι. Ναι, γιατί είναι κρίμα, τι. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, να σας πω η μαύρη μου έτσι μικρή πικρή αλήθεια. Εγώ δοκίμασα την προηγούμενη εβδομάδα να κάνω αυτό με τα τσέντερ που είναι και τα ντοματίνια. Ναι. Πιστέψτε με, ήταν εκπληκτικό σαν φαγητό. Ήταν πάρα πολύ νόστιμο και έγινε τόσο γρήγορα, μέσα σε 20 λεπτά, που δεν ξέρω, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Λέω να το κρατήσω και να το κάνουμε συχνά πυκνά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, πιπεράκι. Και τι βάζουμε. Φιλαράκι, έτσι μου αρέσει πάρα. Μάλιστα, για να το δούμε τώρα και ολοκληρωμένο. Τελειώσει το πιατάκι. Ωραία. Καλή σας όρεξη. Αυτό και θα το βάλω και εδώ, δέστε, από πάνω. Για Δημήτρη, δώσε μία από πάνω. Δώσε μου μία εικόνα από πάνω. Ψηλά να το δούμε. Να το ευχαριστηθούμε. Α, Σταύρο, είσαι εκπληκτικός. Δεν βλέπω το από πάνω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, να πάμε στη δοκιμή. Να πάμε στη δοκιμή. Λοιπόν. Ευχαριστώ, κυρία μου. Ωραία. Ευχαριστώ. Αχ, τι ωραία. Σταύρο, εδώ. Μπράβο. Σταύρο, θες να δοκιμάσεις? Θέλεις, ε? Σταύρο, δεν θα έχει μετά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε και λίγο καημένος όλη μέρα. Σταύρο, έλα, γόρι μου, έλα να σου δώσω την πρώτη κουλίτσα για σένα. Έλα παλικάρι μου, έλα να μου πεις εσύ πώς είναι. Έλα. Απ' την άλλη πλευρά, Σταύρο, από εκεί, διάμεσα στις δύο κάμερες. Είναι ντροπή να το κάνω αυτό. Ο Σταύρος, κυρίες και κύριοι, ορίστε. Για. Κάτσε ρε, δεν δοκιμάσαι ακόμα, περίμενε. Μόνο που ήρθε η γεύση, τα λατέλα τέρμα. Τέλειο. Ενεχολόγηση. Τέλειο. Λοιπόν, εγώ θα κάνω το εξής. Θα πάρω αυτό και αυτό. Τέλειο είναι, αλήθεια. Παγωρικά. Εξαιρετικό. Μπορώ να πω ότι και τα υλικά είναι εξαιρετικά και το κοτόπουλό μας είναι όλα τα λεφτά. Τι να σου πω τώρα. Σε μια συνταγή, οι πρώτες ύλες σου λέω είναι όλη η ιστορία. Και τα κοτόπουλα μαγειρεύω πίνδυνος είναι εξαιρετικά. Να σας πω με τι μου φέρνει η γεύση. Λοιπόν, ξέρω ότι περισσότεροι έχετε κάνει στιφάδο. Το κάνετε όλοι. Οι περισσότεροι βάζετε και κρασί μέσα. Λοιπόν, έχω αυτή τη γεύση στο στόμα μου, τόσο τέλεια, σαν να τρώω κάτι λίγο γλυκό, αυτό. Αλλά με υπέροχη γεύση. Αυτά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.